Είναι σημαδιακή ημέρα. Έτσι. Είναι, είναι παραμονή της εορτής του Πολιούχου μας Αγίου Πέτρου. Και δεύτερη μέρα της Πρωτομαγιάς. Έτσι. Άρα λοιπόν... Είμαστε εδώ μεταξύ δύο αργιών, σημαντικό. Έτσι. Δεν θα, αυτό δεν θα το ξεχάσει κανένας βέβαια, φαντάζομαι. Το κολυμπητήριο υπεγράφει σήμερα. Είναι μια, πάρα πολύ σπουδαία μέρα σήμερα για το Δήμο Άργους Μυκηνών. Μετά από όλες τις ταλαιπωρίες που δέχεται το σύστημα με τους διαγωνισμούς κλπ, φτάσαμε σημείο με την ανάδοχο εταιρεία να υπογράψουμε πριν από λίγο την σύμβαση του έργου. Είναι ένα σπουδαίο έργο το οποίο έρχεται από πολύ παλιά. Από τη δεκαετία του 70 θυμάμαι να ζητάνε όλοι κολυμπητήριο στο Άργος και αυτό δεν κατέστη εφικτό να γίνει. Δεν μπορούσαν τον καιρό που είχαν εκατομμύρια να διαχειριστούν οι προγενέστεροι εμού και αυτό δεν είναι μομφή για κανέναν. Αυτό είναι πραγματικότητα και όταν αποτυπώνεις την πραγματικότητα λες επιχειρήματα και στοιχεία. Δεν μπόρεσαν να κάνουν ένα έργο το οποίο το κάνουμε εμείς με αυτοχρηματοδότηση, δεν παίρνουμε δάνεια, δεν έχουμε επιχορηγήσεις, δεν είναι ΕΣΠΑ, είναι ένα έργο που γίνεται με τις οικονομίες μας. Ένα κλειστό κολυμβητήριο το οποίο έχει πάρα πολλά πράγματα και επίσης θέλω να πω και με την ιδιότητα την προγενέστερη τη δική μου και με αυτό που σπούδασα ότι δεν είναι απλά ένα κολυμβητήριο για να λειτουργεί 2-3 μήνες το χρόνο. Είναι ένα κολυμβητήριο να λειτουργεί 365 μέρες το χρόνο. Ένα κλειστό κολυμβητήριο που δεν θα επηρεάζεται από τις κλιματολογικές συνθήκες με εναλλακτικές πηγές για τη θέρμανσή του, πηγές για να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Για τη θέρμανσή του είναι αθερμενόμενες πισίνες, η θερμενόμενη πισίνα και η μικρή και η μεγάλη. Και επίσης μέσα σε αυτό το χώρο έχουμε προβλέψει στο άμεσο μέλλον από τη δημιουργία του να γίνουν χώροι ευεξίας όπως είναι παράδειγμα η σάουνα και το χαμάμ. Αυτοί οι χώροι έχουν προβλεφτεί ως χώροι οι οποίοι θα γίνουν μετά βέβαια στη συνέχεια. Τα βασικά είναι το γραφείο διοίκησης, το ιατρείο, η αποθήκη των οργάνων, το κηλικείο, χώροι αποδυτηρίων, βεσέ κλπ. Ό,τι προβλέπετε. Και επίσης, πέριξ του χώρου αυτού θα υπάρχει ένας χώρος ο οποίος θα είναι περιμετρικά του για περπάτημα και για άθληση με εξωτερικά μηχανήματα γυμναστικής, τα οποία θα είναι μαζί με το επόμενο πρόγραμμα που θα εφαρμόσουμε όταν τελειώσει το κολυμβητήριο. Και σήμερα πραγματικά δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου, γιατί έχει έρθει μια ώρα που την περιμένει όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχουν θα σε αυτή την παράταξη. Υπάρχουν έργα. Τα θα ας τα λένε άλλοι και τα πάνε και στο παρελθόν και φουσκώσαμε από αυτά. Εμείς μιλάμε με έργα. Το κολυμβητήριο λοιπόν είναι εδώ. Έτοιμο, υπεγράφει σήμερα η σύμβαση και θα σας τα πούν τα υπόλοιπα η εκπρόσωπος της εταιρείας. Καλώς ήρθατε. Λέγομαι Σκαροπούλου, εκπροσωπώ την εταιρεία Βασάρτης που είναι ο ανάδοχος του έργου. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο έργο και σπάνια χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους των Δήμων. Συνήθως τα βλέπουμε σε ΕΣΠΑ αυτά τα έργα. Θα ξεκινήσει άμεσα το έργο. Έχουμε ξανασυνεργαστεί με το Δήμο, οπότε γνωριζόμαστε κιόλας και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά και θα τελειώσει το συντομότερο.